Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες που είστε εδώ σήμερα κοντά μου. Με τιμάτε ιδιαίτερα που είστε στον αγιασμό του πολιτικού μου γραφείου Στικό, ενός γραφείου που συντηρώ χρόνια τώρα. Πάντα είχα παρουσιαστικό και θα συνεχίσω να έχω, γιατί είναι ένα νησί που αγαπάω και λατρεύω. Είστε άνθρωποι που με έχετε αγκαλιάσει πραγματικά. Αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε μια μεγάλη, σας αισθάνομαι μάλλον σαν μια μεγάλη οικογένεια. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να μεταφέρω σε εσάς τις καλύτερες ευχές για το νέο έτος που έχουμε, δημιουργία, ευτυχία, υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Και θέλω να σας πω πως είμαστε εδώ να παλέψουμε σκληρά για τις εκλογές 25 Ιανουαρίου. Πιστέψτε με, εκτιμώ ότι είναι ένας αγώνας που θα το καταφέρουμε, θα το κερδίσουμε, σκληρός και δύσκολος, αλλά πρέπει σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να μεταφέρουμε όλοι ένα μήνυμα στον κόσμο ότι πρέπει αυτό το καράβι, το καράβι που λέγεται Ελλάδα, που πέρασε τεράστιες τρικυμίες και φουρτούνες, το πλήρωμα και επιβάτες αυτού του καραβιού, οι οποίοι χτυπήσανε από την ταλαιπωρία, ματώσαμε, πονέσαμε όλοι από αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα καράβι όμως που δεν πρέπει με τίποτα να αλλάξουμε τον καπετάνιο τη στιγμή δε που το καράβι αυτό μπαίνει σε ένα λιμάνι, μπαίνει σε σταθερά νερά και είναι σε μια φάση που τώρα μπορούμε πραγματικά να δούμε κάτι καλύτερο. Είναι η φάση που όλοι μας, μέσα μας, αισθανόμαστε μια γανάτιση, μια στεναχώρια. Όλοι μας ταλαιπωρηθήκαμε. Αλλά πιστέψτε με, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αντώνης Σαμαράς, και αυτοί που ήταν κοντά του, τα τελευταία 2,5 χρόνια παλέψανε να υπάρχει το χώμα που πατάμε, να υπάρχει η πατρίδα μας, να υπάρχει αυτό το γήπεδο που λέγεται Ελλάδα, για να μπορούμε τώρα σιγά σιγά να προχωρήσουμε προς το καλύτερο. Να δούμε αισιόδοξα το μέλλον και ειδικά τώρα, αυτή την κρίσιμη στιγμή, που είναι ότι πιο σημαντικό για την πατρίδα μας, να δούμε τα καλά βήματα της ανάπτυξης και δημιουργίας που έρχονται. Δεν θέλαμε εκλογές και δεν θέλαμε εκλογές γιατί δεν ήθελε η πατρίδα εκλογές, δεν θέλανε οι Έλληνες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Χρυσή Αυγή και τους ανεξάρτητους Έλληνες και τη Δημάρχη, δύο κόμματα που δεν θα υπάρξουν πλέον ξανά στη Βουλή, οδηγήσαν την πατρίδα μας σε αυτή την τεράστια μεγάλη περιπέτεια. Τη στιγμή που όλοι αισθανόμασταν κάπου μια ασφάλεια, μια σιγουριά, μια βεβαιότητα ότι πάμε προς το καλύτερο, τη στιγμή που η κυβέρνηση αυτή, που ο Αντώνης Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός αυτής της χώρας, άρχισε πλέον μετά τα 2 χρόνια ταλαιπωρίας να έχει πείσει τους συνεταίρους μας Ευρωπαίους ότι δεν χρειάζονται άλλα μέτρα πλέον, γιατί δεν το σηκώνει η κοινωνία, αλλά δεν χρειάζονται, γιατί έχουμε 2 χρόνια πλεονάσματα, ότι ήρθε η ώρα να μπορέσουμε πραγματικά να ασχοληθούμε με τον πολίτη, να πέσουμε πάνω, να αγκαλιάσουμε τον συνταξιούχο, το μαθητή, το φοιτητή, τον άνεργο νέο, να του δώσουμε τις ελπίδες και τις δυνατότητες να δημιουργήσει και να είναι ακόμα καλύτερα. Είπα πριν από λίγο ότι πονέσαμε όλοι και ματώσαμε, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά σκεφτείτε τούτο, ότι μπορεί μια σύνταξη να μειώθηκε 20-30-40%, αλλά φανταστείτε ότι μπορεί να γινόταν 0, αν δεν γινόταν αυτές τις προσπάθειες. Και φανταστείτε ότι μπορεί να γίνει 0 αύριο, εάν που θα ήθελα να μην το δω αυτό, να υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να δούμε πιθανή κυβέρνηση αυτών που λέγονται ΣΥΡΙΖΑ, κάποιων συνιστώσεων που έχουν μαζευτεί και έχουν κάνει ένα κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δυστυχώς ακόμα και σήμερα που μιλάμε 10 μέρες πριν τις εκλογές δεν γνωρίζουμε ποια είναι η θέση τους για την οικονομία. Τι θα κάνουνε, τι θα πράξουνε. Δεν ξέρει κανένας, είναι 10 άτομα που εκφράζονται τις πολιτικές τους, τις οικονομικές πολιτικές, και οι 10 αυτοί άνθρωποι, αν τους ακούσετε καθημερινά, θα δείτε ότι λένε 10 διαφορετικά πράγματα. Πώς είναι δυνατόν εμείς οι νοικοκυρέοι, οι Έλληνες άνθρωποι, οι δημιουργοί, οι άνθρωποι με φιλότιμο, να επισκεφτούμε αυτούς σε τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας, τη στιγμή δε που είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τη μικροοικονομία και με την καθημερινότητα και να δώσουμε σιγά σιγά από τα πλεονέσματα που για 2 χρόνια τώρα δημιουργούμε, και αυτή είναι μεγάλη επιτυχία, να αρχίσουμε να βλέπουμε την καθημερινότητα λοιπόν και τον απλό πολίτη. Τη στιγμή που αρχίζουμε το κράτος να του δίνουμε να καταλαβαίνει ότι πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη και πρέπει να εξυπηρετεί τον πολίτη. Το κράτος υπάρχει για να εξυπηρετεί και να διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτή είναι η δουλειά και η δική μας. Η δουλειά δική μας ενός πολιτικού είναι να είναι δίπλα στους πολίτες,
να φουγκράζονται τα μηνύματα, τον προγραμματισμό τους, να τους ακούνε και μαζί με τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού να προχωράμε και να δίνουμε λύσεις. Και να δίνουμε λύσεις να κάνουμε έργα που θα είναι για το μέλλον. Έργα που θα κοιτάνε μπροστά, θα κοιτάνε τα επόμενα 30-40 χρόνια και όχι έργα τα οποία ήταν για το χτες, παρόλο που τα κάναμε σήμερα. Ξέρετε, από μικρό παιδί εργάζομαι, είμαι στην αγορά και παλεύω πραγματικά και γνωρίζω τι σημαίνει αγορά. Ξέρω πόσο σκληρή είναι, αλλά ξέρω και πόσο όμορφη και τι ρομαντισμό έχει όταν είσαι μέσα σε αυτήν την καθημερινότητα και σε αυτήν την πάλη. Από μικρό παιδί ακολούθησα τις σπουδές μου, δούλευα πάντα και πάντα ήμουνα σε αυτό το χώρο που λέγεται χώρος της κεντροδεξιάς, με φιλελεύθερες απόψεις και πάντα πάλευα για αυτές. Κάποιοι μιλάνε και κάποιοι λένε, ίσως και εγώ θα το σκεφτόμουν, παρόλο που δεν θέλω να το σκεφτώ, αλλά θα το σκεφτόμουν, μήπως ρε παιδί μου, να αφήσουμε να κερδίσουν κι αυτοί για να δούμε τι θα κάνουνε και στο κάτω κάτω, αν δεν τα κάνουν όπως πρέπει να τα κάνουνε, θα δικαιωθούμε εμείς και επιτέλους θα πούμε, νάτι αυτοί που τόσα χρόνια μας λένε ότι τα ξέρουν όλα, να οι οραματιστές, οι δίδε κουλτουριάρδες, οι δενικολόγοι, αυτοί που μας λένε τόσα χρόνια από το μαξιλαράκι της άνεσης και από τη μειοψηφία των ποσοστών που είχανε, να μας λένε ότι τα ξέρουμε όλα. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να τους αφήσουμε, γιατί ξέρουμε πως 6-8 μήνες, 10 θα καταρρεύσουν, γιατί αυτά που λένε και οι ίδιοι δεν τα πιστεύουν. Αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι, και έτσι θα κερδίσουμε βέβαια, θα σταθούμε ικανοποιημένοι ιδεολογικά, ότι κερδίσαμε. Ότι τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι που κρίνανε μόνο, γιατί κάτι άλλο δεν κάνανε, ήρθανε στην ώρα να αναλάβουν τα ενία και καταρρεύσανε. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι όμως. Ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό για μένα, για τα παιδιά μου και για εσάς. Γιατί αυτοί μπορούν να καταρρεύσουν και ιδεολογίες αυτοί για αυτά που πιστεύουν, αλλά δεν μπορούμε τίποτα να αφήσω να καταρρεύσει η πατρίδα μας. Να καταρρεύσει το χώμα μας. Να καταρρεύσει το γήπεδο το οποίο παλεύουμε να συντηρήσουμε για να μπορούμε να μπούμε μέσα εμείς οι άνθρωποι να παίξουμε μπάλα. Και να παίξουμε μπάλα για την Ελλάδα. Να μιλήσουμε έτσι απλά. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Όλοι μιλάνε καθημερινά και συζητάνε τις προοπτικές τι θα γίνει αύριο. Και βλέπω ότι όλες τις κουβέντες που έχω γυρίσει όλα τα χωριά της Ζωδεκανήσου, έχω πάει σε όλες τις γειτονιές, γυρνάω τα τελευταία χρόνια συνέχεια, δεν έχω σταματήσει, αλλά τον τελευταίο καιρό λόγω των εκλογών πιο έντονα και σας λέω ότι ακούω και παίρνω τα μηνύματα του κόσμου της ανασφάλειας και της αγωνίας που έχουν όλοι και σαν οι Έλληνες πολίτες. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν μπορούμε με τίποτα να εμπιστευτούμε σε αυτούς που λένε ότι μπορεί να φτιάξουν την Ελλάδα να κυβερνήσουν τον τόπο μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και οφείλουμε να μην το κάνουμε αυτό. Αλλά πρέπει αυτό το μήνυμα να το περάσουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κοινωνία. Πρέπει στον πολίτη τον αγανακτισμένο που εσάνει τότε είναι ταλαιπωρημένος και καταστραμμένος και λέει δεν πειράζει, όχι αδερφέ, εγώ καταστράφηκα, δεν με ενδιαφέρει, θα σταθούν κι άλλοι. Όχι, αυτό πρέπει να φύγει από μέσα μας. Αυτή η νοοτροπία του οχαδελφισμού, η νοοτροπία της μιζέριας πρέπει να φύγει από μέσα μας. Γιατί εμείς οι Έλληνες, μόνο αυτό δεν είμαστε. Εμείς οι Έλληνες είμαστε οραματιστές. Έχουμε φιλότιμο σαν φιλή και αυτό το φιλότιμο πρέπει να ξαναξυπνήσουμε, να το ζωντανέψουμε για να προχωρήσουμε. Με αυτό το φιλότιμο να πάμε στον άνθρωπο που έχει χάσει την κατσίκα του, να του πει: έλα εδώ, αδερφέ, θα σε βοηθήσουμε. Θα έχουμε το γήπεδο στα πόδια μας, θα σε βοηθήσουμε να ξανακάνεις αυτά τα οποία έχασες. Όχι καταστρεπτικά, δημιουργικά. Όλοι μαζί, συντονισμένοι για το καλό αυτής της χώρας. Για το καλό της πατρίδας μας, για το καλό της Ελλάδας. Στις 25 Ιανουαρίου, αγαπητοί φίλες και φίλοι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάτε όλοι σας. Πολλοί κόσμος εδώ με την παρουσία σας και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Στις 25 Ιανουαρίου ψηφίζουμε για την Ελλάδα. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία για την Ελλάδα. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε παντού και αυτό το μήνυμα πρέπει να καταλάβουν όλοι. Και ψηφίζουμε Ελλάδα και στα 12 ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία και ψηφίζουμε Γιάννη Παπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.